Στο μήνυμα των ευρωεκλογών και στα εθνικά θέματα αναφέρθηκε η Κατερίνα Φρύς, ο Υπουργός Εξωτερικών, σε εκδήλωση που έγινε στο περίπτερο της Νέας Δημοκρατίας, στο Σύνταγμα. Πράγματι, ο Γιώργος Γεραπετρίτης μίλησε εφόλης της ύλης για τα εθνικά θέματα και κυρίως για τις ευρωεκλογές και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε αυτές τις ημέρες. Χαρακτήρισε ως πολύ κρίσιμες τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Πολύ σημαντική η 9η Ιουνίου, είπε, αλλά σημαντικότερη η 10η. Αξίζει να σημειωθεί ότι αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτές τις εκλογές, ζητώντας να σταλεί το μήνυμα ευρωπαϊκό και στήριξη στην ευρωπαϊκή πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας πω επίσης ότι αναφέρθηκε και στα εθνικά θέματα, στέλνοντας μήνυμα στη Βόρεια Μακεδονία και κάνοντας λόγο ότι θα πρέπει να σεβαστεί τη Συμφωνία των Πρεσπών. Είναι μονόδρομος, δεν υπάρχει άλλη επιλογή για την νέα πολιτική ηγεσία. Ενώ για την Τουρκία ειδικότερα είπε ότι δεν έχουμε αυταπάτες. Είναι μια χώρα που έχει θέσεις που δύσκολα μπορεί να αλλάξει. Δεν βλέπουμε μόνο τα καλά και δεν βλέπουμε τα άσχημα. Ωστόσο, θέλουμε να προχωρήσουμε βήμα-βήμα. Δεν θέλουμε να ζήσουμε τις εποχές των ημείων. Να σας πω νωρίτερα ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε σε ανακοίνωσή του, καταδικάζει τις επιθέσεις κατά αμάχων στη Ράφα, ενώ επίσης κάνει λόγο για την ανάγκη άμεσης κατάπαυσης του πυρός. Σημειώνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ότι χρειάζεται η ενδελεχή έρευνα στο θέμα της για να βρεθούν τα ακριβή αίτια της επίθεσης, ενώ εκ νέου θέτει το θέμα της κατάπαυσης του πυρός, του σεβασμού του ανθρωπιστικού και διεθνούς δικαίου από όλες τις πλευρές, της άμεσης εισρωής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και τέλος την επιστροφή των όλων των ομήρων που κρατάει η Χαμάς. Κατερίνα Φρύς, σας ευχαριστούμε πολύ. Να παρακολουθήσουμε τη δήλωση του Υπουργού. Η Βόρεια Μακεδονία οφείλει να σεβαστεί την συμφωνία την οποία έχει υπογράψει και έχει κυρώσει. Θα πρέπει να συμμορφωθεί προς αυτήν και θα πρέπει να συμμορφωθεί απολύτως. Δεν υπάρχει λογική ότι επιλέγω σε τι συμμορφώνομαι. Η Τουρκία έχει βασικές θέσεις, τις οποίες δύσκολα θα αλλάξει. Δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε τις ημέρες των ημείων, δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε τις ημέρες του όπλου παραπόδα, θέλουμε να έχουμε μια ήσυχη γειτονιά.